Η κεραία είναι αυτή, ο μικροκυματικός ταλαντωτής και ο δοκιμαστικός σωλήνας, αυτός εδώ, ο δοκιμαστικός σωλήνας, που μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα υπάρχουν τα μέταλλα που λέγαμε. Ορίστε. Που θα πέσει τώρα μέσα το μέταλλο, στο νερό. Αυτά είναι τα μέταλλα, έτσι. Ναι. Δεν είναι μυστικό, είναι απλά μέταλλα. Ναι. Δεν είναι κάτι τρομακτικό. Όχι, βέβαια. Δεν είναι ούτε κάτι, ούτε ραδιενεργό είναι, ούτε εκπέμπει. Ουδέτερα μέταλλα είναι ενεργά. Μάλλον ενεργά πολύ, έτσι. Δεν είναι τόσο. Όχι, δεν έχει. Για δείτε τι θα καίει ο πλανήτης σε λίγο καιρό. Δείτε λίγο στην οθόνη το μικροκυματικό ταλαντωτή. Δείτε μέσα τι έχει. Δείτε πώς λειτουργεί. Δείτε αυτή τη δουλειά την έχει κάνει ο Πέτρος μόνο. Από εδώ θα δώσουμε 5 βολτ λοιπόν. 4,98 βολτ. Οκ, 5 βολτ. Είναι μια αρχική ενέργεια. Να ξεκινήσει. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα κομμάτι, παράγεται στη διαδρομή, παράγονται κάποια ιόντα που τα χρησιμοποιεί. Σαν μια ενδιάμεση μικρή μπαταρία, ας πούμε. Ένα λεπτό, τι είναι αυτό που βάζεις μέσα. Νερό με κολοϊδί. Θα μας πει πώς τροφοδοτεί. Δεν θέλω να το πω. Έλα, ναι, συγγνώμη. Το νερό που βάλαμε. Με κολοϊδί. Με τα κολοϊδί. Έχει. Μήπως θέλετε να τα ρίξουμε τα κολοϊδί από τώρα. Άμα θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Το κολοϊδί θα έχει επιλέξει. Αυτό δεν πρέπει ποτέ να μαθευτεί. Ποιο είναι το κολοϊδί αυτό. Ναι, δώστε μου λίγο έναν αναπτήρα, έχει κάποιος. Όχι μόνο να κοινωνικοποιηθεί, ναι, αλλά να αντλήσει και η χώρα μας στο συντηρητικό πλεονέκτημα, όπως συνηθίζω να λέω. Αυτή είναι η αντίδραση. Την αντίδραση, το σφύριγμα. Εδώ ακούγεται το σφύριγμα της αντίδρασης. Ακούστε. Το βγάζω. Σταμάτησε. Το ξαναβάζω. Ακούστε το. Ναι, ακούγεται. Ναι, αυτή είναι μια μηχανική ταλάντωση που είναι κάποια αρμονική. Είναι ακούστε. Η ταλάντωση. Ακούστε. Χάθηκε η ταλάντωση. Ναι. Το βλέπετε. Σβήνετε λίγο τα φώτα. Σβήστε λίγο τα φώτα τώρα. Σβήστε τα. Το υδρογόνο. Το νερό από υδρογόνο. Το βγάζω από πάνω. Το βλέπετε. Να το βγάλω. Έσβησε. Η ταλάντωση σταμάτησε και το ξαναβάζουμε πάλι. Δηλαδή, αυτό το φως, άμα μπορείτε λίγο να σβήσει. Το φως από το στούντιο. Από το στούντιο, λέει, κύριε. Το υδρογόνο. Φαίνεται. Παραγωγή του υδρογόνου. Δηλαδή, τώρα, όποιος και να είναι, φαίνεται ξεκάθαρα. Αν βγάλω το ρεύμα... Δεν υπάρχει βρασμός, δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει βρασμός, αυτό που λέει, συγχαρητήρια στον κύριο Νίκο. Κοιτάξτε, μόλις βγάλω το ρεύμα, την πρίζα θα σταματήσει η διαδικασία. Κοιτάξτε. Ναι, αλλά εδώ δίνεις εσύ ρεύμα. Ναι, δίνω 5 βολτ. Αυτό το παράγουμε από την, είπαμε, από τη μέθοδο της οξυδοαναγωγής. Τώρα να κάνουμε και κάτι άλλο. Να προσπαθήσουμε να το βάλουμε έτσι φωτιά. Ναι, ποιος θα ανάψει. Αφού δεν γίνεται παραγωγή υδρογόνου, πώς θα ανάψει. Δεν υπάρχει παραγωγή υδρογόνου. Εάν τώρα βγάλω το μέταλλο, θα το ρίξω εδώ το υγρό. Ορίστε, χωρίς το νερό χωρίς το μέταλλο, που είναι πιο εύκολο. Το βάζω πάλι στην πρίζα. Όλοι το μέταλλο. Δεν διαφωνεί κανένας ότι είπατε δεν είναι το μέταλλο. Δεν. Είναι και το μέταλλο. Όχι, είναι και το μέταλλο.